Είπαμε στην εκπομπή να βρούμε πρωτάκια, να αναζητήσουμε τα πρωτάκια της Βουλής. Όταν ακούμε πρωτάκια, βέβαια σκεφτόμαστε μικρά παιδιά στον υπηαγωγείο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσπαθήσει χρόνια, έχουν αναμειχθεί με την πολιτική, πολλές φορές με την τοπική αυτοδιοίκηση και κάποια στιγμή τους δίνει τη δυνατότητα να μπουν στη Βουλή. Και ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Έρχεστε από τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Σας το κάνω αυτό το αστείο πολύ. Κοίταξε, τα είχε μπερδέψει ο κύριος Τσίπρας, να είχε μπερδέψει. Αλλά πήγα και στη Λέσβο, πήγα και στη Μυτιλίνη. Ναι. Τότε πιθανώς να μην τα ξέρω, ήταν καινούριος κι αυτός. Συμβαίνουν και αυτά, να μην. Ναι. Λοιπόν, είστε γιατρός. Ναι. Σας φωνάζει όλο το νησί γιατρό. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια, έτσι, έχετε μια αναγνώριση στην τοπική κοινωνία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ναι. Ξαφνικά είχατε ασχοληθεί με τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, ήμουν 8 χρόνια δήμαρχος Πολυχνήτου. Ναι. Ήταν μια κομμόπολη της Λέσβου. Ναι. Τότε που οι Δήμοι ήταν πολλοί. Τώρα, σήμερα είναι δύο Δήμοι, της Δυτικής Λέσβου και της Μυτιλίνης. Ναι. Είναι δύο, έχουν συνενωθεί οι Δήμοι. Τότε ήταν ο Δήμος Πολυχνήτου και εκεί υπηρέτησα για μια οκταετία περίπου. Ναι. Έκανα μια τετραετία, σταμάτησα, δεν ξανακατέβηκα και μετά ξαναφώναξα, λέει, έλα να τον ξανακάνεις μια τετραετία. Και ξαναέκανα μια τετραετία ακόμα και μετά έφυγα. Και λέτε λοιπόν, ωραία είναι η πολιτική, βοηθάω προφανώς τους συμπολίτες μου. Κοίταξε, την κάνεις από αγάπη προς τον πλησίον και προς τον τόπο σου. Δηλαδή νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να προσφέρεις ή να καλυτερέψεις την κατάσταση, είτε το περιβάλλοντος, είτε των κατοίκων, ότι κάτι προσφέρεις, κάτι πρέπει να βοηθήσεις, να αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις με την πολιτική. Μοιάζει η πολιτική με την ιατρική σε ένα νησί? Πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί είναι προσφορά και στην ιατρική είναι προσφορά, η ιατρική είναι προσφορά, αλλά και η πολιτική είναι πάλι προσφορά. Mm-hmm. Και τα δυο τα κάνεις από αγάπη προς τον πλησίον και προς τον συνάνθρωπο και στον άνθρωπο που σε έχει ανάγκη και αυτό αισθάνεσαι ικανοποίηση. Ό,τι έργο έφτιαχνα και τότε σαν δήμαρχος θυμάμαι, νόμιζα ότι το κάνω για το σπίτι μου, για τον εαυτό μου, δηλαδή αισθανόμουν την ικανοποίηση της δημιουργίας. Ναι. Όταν, και αυτό πραγματικά με ικανοποιούσε και αισθανόμουν όμορφα και εγώ και οι άλλοι που έβλεπαν το έργο. Γιατί τους έκανα λιμάνια, δρόμους, ό,τι μπόρεσα να κάνω τότε σαν δήμαρχος στην περιοχή μου. Ναι. Μετά ήταν μια περίοδος που τραβήχτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί είναι περιττό να τους αναφέρω τώρα, ήταν και πολιτικοί οι λόγοι. Και τώρα ξαναεπανήλθα. Mm-hmm. Οι φίλοι μου και αυτοί σου λέει, έλα να ξαναπάρουμε την έδρα και να ανεβάσουμε το Πασόκ, γιατί πρέπει να ανέβει το Πασόκ. Και να σας πω τους λόγους, δηλαδή. Ναι, ναι, το πιστεύατε ότι θα την πάρετε την έδρα? Είπατε, ας κατέβω και θα δούμε τι θα γίνει? Κοίταξε, όχι, το πίστευα, γιατί έβλεπα την έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό μου. Οπότε έλεγα, θα με ψηφίσει ο κόσμος σίγουρα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ή να παίζουν τόσο θέατρο όλοι, ας πούμε, οι φίλοι μου και οι πελάτες μου και ο κόσμος. Ναι. Και το αποφάσισα. Λέω, ας το δοκιμάσω τουλάχιστον. Να το δοκιμάσω. Αλλά έβλεπα ότι έπρεπε να βοηθήσω και το κόμμα αυτό, το οποίο προσέφερε στην κοινωνία και ειδικά στη Μυτιλίνη προσέφερε. Mm-hmm. Τα χρόνια αυτά, τα πρώτα, τις δύο τουλάχιστον τετραετίες. Mm-hmm. Και, δηλαδή, τι προσέφερε εκτός του ΕΣΥ που έκανε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, το οποίο πραγματικά έσωσε την Ήπεθρο. Mm-hmm. Γιατί θυμάμαι ότι είχα πρωτοδιοριστεί γιατρό. Είναι ιστορική έδρα σας, έτσι. Έχουν πάρει την έδρα ιστορικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, στο παρελθόν. Εντάξει, ήταν πραγματικά. Είχε φέρει 48%. Είχε βγάλει τρεις βουλευτές το Πασόκ ιστορικά εκεί πέρα. Mm-hmm. Γιατί άρα και η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Εγώ συνεχίζω τα αστεία. Είναι πολύ Πασόκ. Ναι. Είναι πολύ Πασόκ νησί. Ήθελα να τελειώσω τη φράση μου. Θυμάμαι, όταν τέλειωσα γιατρός, δεν ήταν ακόμα το ΕΣΥ. Δεν είχε γίνει το σύστημα υγείας. Ναι. Έστερα ένα αγροτικό σε ένα χωριό. Και όταν τέλειωνε τη θητεία του για να ξαναδιοριστεί γιατρός, περνούσε κανένα τρίμηνο. Και ο κόσμος υπέφερε, δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του, δεν μπορούσε να εξεταστεί. Θυμάμαι όταν πήγα εγώ, τέλειωσα και πήγα στο χωριό μου, έρχονταν κόσμος στο σπίτι μου να τον εξετάσω, τον εξέταζα και πήγαινε στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακα. Σε λίγο χτυπούσε την πόρτα, δεν έχει τίποτα πιο φθηνό, γιατρέ, δεν έχω να τα πληρώσω. Να.
Οπότε πράγματα που θεμελιώνουν. Όταν έγινε, λοιπόν, όταν έγινε το ΕΣΥ, ανέπνευσε ο κόσμος. Πραγματικά ήταν μια τεράστια προσφορά στην κοινωνία που την έκανε το ΠΑΣΟΚ. Να μην τα ξεχνάμε. Είσαστε πάντα ΠΑΣΟΚ. Κοίταξε, δεν ασχολιόμουν με την πολιτική. Ο πατέρας μου ήταν κεντρός, ας το πούμε, ήταν με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ψήφιζε όμως και Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δηλαδή ανάλογα τις περιστάσεις. Εκεί σε μια τέτοια αυτή μεγάλωσα πιο πολύ. Το σόι της μητέρας μου ήταν κουκουέ. Ναι. Ήταν όλοι οι θείοι μου, οι αυτοί. Πρόσφυγες. Τα αδέρφια. Όχι, δεν ήταν πρόσφυγες. Mm-hmm. Αυτοί, το σόι του πατέρα μου ήταν πρόσφυγες. Άρα έχετε και μια εμπειρία προσφυγιάς μέσα στην οικογένεια. Ναι. Οπότε όλοι οι θείοι μου, αυτοί τα αδέρφια της μητέρας μου, προσπαθούσαν να με κάνουν κουκουέ. Οπότε μου λέγανε, τούτο έκανε ο ένας, τούτο θυσιάστηκε. Πώς μπορούσε να υπάρχει συνύπαρξη κουκουέ, ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά στην ίδια οικογένεια? Υπήρχαν τσακωμοί? Κοιτάξτε, εντάξει, μας έβλεπαν λίγο οι θείοι μου που ήταν κουκουέ, μας έβλεπαν λίγο με ψυχρό μάτι, επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν, ας το πούμε, δεν ανήκε σε αυτό το χώρο. Και μας έβλεπαν αυτοί, είχαν κάποια τάση, ας το πούμε, εκδικητικότητες ή ζήλια, σας την έλεγα. Ήθελαν, δεν ξέρω γιατί, την οποία εγώ σαν παιδί την αισθανόμουν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έγινα από την πλευρά του πατέρα μου και έγινα κι εγώ στο κέντρο. Να μην και μετά όταν έγινε... Εξακολουθείτε να έχετε συγγενείς που είναι κουκουέ? Εντάξει, δεν τα έχουμε καλά. Δηλαδή, οι πελάτες μου οι πιο πολλοί είναι του κουκουέ. Και με σέβονται και με αγαπάνε, ας το μη θα έλεγα. Και εγώ το ανταποδίδω, γιατί η αγάπη αντανακλά. Τι σημαίνει προεκλογικός αγώνας σε ένα νησί? Ο προεκλογικός αγώνας σε ένα νησί είναι σκληρός. Ναι. Διότι πρέπει να πείσεις τον κόσμο γιατί πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή γιατί πρέπει να ψηφίσει αυτό. Και αυτό κάναμε εμείς αυτή την περίοδο, παρότι ήταν μικρή περίοδος, 2 μηνών. Ναι. Δεν το είχα αποφασίσει από πριν ώστε να προετοιμαστώ 1 χρόνο ή ήρθαν τώρα. Ήσασταν τις τελευταίες στιγμές. Τις τελευταίες στιγμές. Και τελικά την πήρατε την έδρα. Δηλαδή παρά το ότι κατεβήκατε έτσι με φόρα. Πώς σας φάνηκε όταν βγήκατε? Υπήρχαν προγνωστικά, υπήρχαν μετρήσεις? Ή στα νησιά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχουν γκάλοπ, δημοσκοπήσεις? Κοίταξε, πρέπει να γίνονται όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχεις λεφτά να τα κάνεις. Εμείς δεν διαθέταμε. Δεν είχαμε... Άρα δεν ξέρατε. Όχι, δεν ξέραμε, γιατί δεν διαθέταμε λεφτά, γιατί πρέπει να έρθει η αθηναϊκή εταιρεία ή κάποια άλλη εταιρεία, την πληρώσεις για να σου κάνει τον γκάλοπ. Πώς γίνεται, μετράτε κεφάλια, λέτε αυτός μου έχει πει θα με ψηφίσει. Το άλλο σπίτι μου έχει πει θα με ψηφίσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κοίταξε, είχατε στο μυαλό σας πόσοι? Ποντάραμε ότι δεν έκανε αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε λέμε θα αρχίσει να πέφτει το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ποιοι θα απορροφήσουν την πτώση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την απορροφήσουμε εμείς, δικαιολογώντας. Αυτό συνέβη στο νησί σας, γενικά. Δικαιολογώντας βέβαια τα λάθη που είχαν γίνει στο ΠΑΣΟΚ και είχε πέσει το ΠΑΣΟΚ. Είχε φτάσει σε αυτό το ποσοστό. Γιατί. Είχαμε φύγει, και εγώ είχα φύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά επανήλθα. Αισθάνεστε ότι σε όλη την Ελλάδα αυτό που λέτε συνέβη, δηλαδή έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τα πράγματα το ΠΑΣΟΚ, ή δεν έγινε πολύ ορατό αυτό? Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο, δεν πήρε μόνο, επειδή ακριβώς δεν υπήρξε αντιπολίτευση. Και στα νησιά μας έκανε μεγάλη ζημιά το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και ερχόντουσαν χιλιάδες λατρομετανάστες. Έφτασε εποχή επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε 25.000 λατρομετανάστες. Πώς είναι η κατάσταση τώρα στο νησί σας? Τώρα είναι πιο ομαλή, εντάξει, έχει λιγοστέψει αυτό, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του ΚΙΤ, ας το πούμε, αυτό που χτίζονται οι κατοικίες των λαθρομεταναστών. Εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, είμαστε αντίθετα σε αυτό το μεγάλο, ας το πούμε, ΚΙΤ το οποίο χτίζεται. Έπρεπε ένα μικρό ΚΙΤ που να ταυτοποιούνται και να μεταφέρονται στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στην Ευρώπη, οπουδήποτε. Ένα μεγάλο ΚΙΤ, ένα τέτοιο τεράστιο χωριό των 5.000 με δυνατότητες ανάπτυξης, μας κάνει ένα χωριό, όχι χωριό, ναι, το οποίο θα έχουμε προβλήματα εθνικής, ας πούμε, επέκτασης. Μάλιστα. Γιατί ο Τούρκος καιροφυλακτεί. Έχουμε την Τουρκία, η οποία δεν είναι φιλική απέναντι μας και πάντα καιροφυλακτεί να βρει αιτίες για να βάλει το πόδι της. Γι' αυτό είμαστε ακριβώς απέναντι σε ένα τέτοιο μεγάλο, ας το πούμε, μια τέτοια επέκταση. Είμαστε με τους ανθρώπους, τους αγαπάμε, θέλουμε να τους ευδούμε. Και αυτό το πνεύμα περάσαμε. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση να μας καταλάβει και εμάς, διότι δίνει πάτημα στην Τουρκία
για επεκτατισμό. Θα σας ρωτήσω κάτι. Λένε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένας δήμαρχος για παράδειγμα, μπορεί να κάνει πράγματα στον τόπο του και αυτά να φανούν. Ναι. Έχετε σκεφτεί ότι οι βουλευτές γενικότερα δεν το έχουν πολύ εύκολο? Αυτό σας έχει προβληματίσει? Κοιτάξτε, πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι το πολύ δυνατό που δεν το έχουν καταλάβει οι δήμαρχοι οι δικοί μας. Γιατί εγώ, παρότι ήταν μικρός ο Δήμος, αυτό που είχα προγραμματίσει το ζήτησα και το έκανα αυτό. Και λυπάμαι που πραγματικά στις μεγάλες πόλεις, μέσα στη Μυτιλίνη, που είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος, θα έλεγα, σίγουρα, λόγω περιβάλλοντος και λόγω... Δεν έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν το έχουν δει το νησί γενικά, ή δεν το έχουν κυβερνήσει, ή δεν το έχουν... δεν μπήκαν άτομα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν την έγκλη και την ανάπτυξη που μπορούσε να πάρει αυτό το νησί. Πρώτον, δεν έχει δημαρχείο. Δεύτερον, δεν έχει ένα... συνεδριακό κέντρο. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο νησί να μην έχει συνεδριακό κέντρο? Δεν έχει μεγάλες μονάδες, και δεν είμαστε βέβαια υπέρ των μεγάλων μονάδων, αλλά οι μεγάλες μονάδες που θα δέσουν με το περιβάλλον και θα δημιουργήσουν... Και τα ξενοδοχεία, και, λέτε. Ναι, μεγάλα ξενοδοχεία. Γιατί και υπάρχει και δημογραφικό πρόβλημα. Είναι οι ακριβές συγκοινωνίες του νησιού, mm-hmm. οι οποίες πρέπει πραγματικά να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνει ένα εθνικό μοντέλο ανάπτυξης και στήριξης των νησιών. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η ανάπτυξη. Έχετε γνωρίσει ποτέ τον Ανδρουλάκη, που τα έχετε πει όλα? Ναι, τα έχω πει, τα έχουμε συζητήσει. Σας έδωσε την εντύπωση ότι τα ξέρει? Κοιτάξτε, τέλος πάντων... ότι η καλύτερη άμυνα είναι η ανάπτυξη. Είναι να έχεις ένα νησί που πηγαίνει, έχετε κόσμο, που γίνονται πράγματα. Δεν απειλείται η Ρόδος, απειλείται η Μυτιλίνη. Mm-hmm. Καταλάβετε γιατί ακριβώς? Γιατί η Μυτιλίνη έχει δημογραφικό πρόβλημα. Και βλέπεις ότι όλοι οι λαθρομετανάστες θα τους περάσουν από τη Μυτιλίνη. Γιατί? Mm-hmm. Και βλέπεις ότι οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και λοιπά αντέδρασαν στην αρχή, μετά έκαναν ντουμπεκί και κάνανε ότι, λοιπόν, καταλαβαίνετε, χρειάζεται λοιπόν κότσια να τα βάλεις με το καθεμένο, να τους πείσεις μαζί με τον κόσμο ότι κοίταξε, θέλετε, ναι, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά δεν θα το κάνουμε το μισό νησί μουσουλμανικό, όχι ότι είμαστε κατά το θρησκείες και τέτοια, αλλά γιατί δίνουμε πάτημα, θα τους βάλουν να κάνουν μια φασαρία, μια τέτοια, και θα πει ότι έκανε και στην Κύπρο, ότι πάω να σώσω τους αδελφούς μουσουλμάνους. Ξέρουμε την νοοτροπία της Τουρκίας. Ναι. Επομένως, είναι εθνικό το θέμα που πρέπει να λάβουν στα υπόψη και να προσέξουν αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για μας, πριν από εμάς για μας, ότι... κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η πιο σωστή, είναι η πιο σωστή και η πιο δίκαιη. Δεν είμαστε κατά των ανθρώπων, να γρήγορα να ταυτοποιούνται και να μεταφέρονται στην κεντρική Ελλάδα ή κάπου αλλού, οπουδήποτε. Όχι να παραμένουν στο νησί για να το κάνουμε ένα κομμάτι μουσουλμανικού και ειδικά από τη μεριά της Τουρκίας. Για μοιρασιά δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα διατηρήσετε αυτή την αμεσότητα του λόγου σας στη Βουλή? Δεν αυτή την αμεσότητα, αυτό, ότι τα λέτε ακριβώς όπως τα αισθάνεστε, θα το διατηρήσετε? Και βέβαια θα το διατηρήσω, μα γι' αυτό κατέβηκα, γι' αυτό με ψήφισε ο κόσμος. Αν χάσω αυτόν τον παλμό, αυτή που έχω, τώρα τέλειωσα. Γι' αυτό με ψήφισαν. Αυτό πιστεύω δηλαδή. Όταν μπήκατε στη Βουλή, πώς αισθανθήκατε? Πώς αισθάνεται ένας βουλευτής που για πρώτη φορά, που κατέβηκε τελευταία στιγμή στις εκλογές, γνωρίζει το νησί, το αγαπάει πάρα πολύ, μιλάει με πάθος για το νησί, βρίσκεται για πρώτη φορά μέσα στη Βουλή? Κοιτάξτε, αισθάνθηκα δέος. Είναι ο ναός της δημοκρατίας. Να. Είχατε ξαναπάει, είχατε ξανακάνει επίσκεψη? Όχι, δεν είχα ξαναπάει. Ναι, ήταν η πρώτη φορά. Είδα ότι, τέλος πάντων, ότι θα δώσουμε μάχες εκεί πέρα. Να. Θα δώσουμε μάχες για τα συμφέροντα των ανθρώπων του Βορείου Αιγαίου, που δεν είναι μόνο η Μυτιλίνη, είναι, όπως είπαμε, και ο Άγιος Ευστράτιος και η Λίμνος. Γιατί και στη Λίμνο υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, παρότι εκεί δεν έχουμε λατρομετανάστες, αλλά εκεί είναι 15-20.000 όλο το νησί. Mm-hmm. Έχει ένα νοσοκομείο στο οποίο δεν πάνε γιατροί, όχι ότι δεν προκυρήσονται, δεν φταίνε. Δηλαδή, ο διοικητής που τον γνώρισα μου λέει προκυρήσω, αλλά δεν έρχονται. Έρχεται ένας αναισθησιολόγος, σε δύο-τρεις μηνύσεις αρρωσταίνει, η άδεια παίρνει, φεύγει. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις
και να, που υπάρχουν λύσεις και θα τις προτείνουμε, γιατί δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν θα προτείνουμε λύση. Mm-hmm. Θα προτείνουμε λύσεις, εφικτές λύσεις και συμφέρουσες λύσεις. Θα σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ πότε το βλέπετε δεύτερο κόμμα? Κοίταξε, ήδη στο νησί μας είναι δεύτερο κόμμα και στην Κύμνο, αλλά ξέρω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ήδη, νομίζω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είμαστε δεύτερο κόμμα, ασχέτως αν δεν γίνουν εκλογές για να το αποδείξουμε. Λίγο οι πόλεις μας έριξαν, λίγο οι πόλεις, γιατί φταίμε κι εμείς. Mm-hmm. Ίσως τα άτομα τα οποία εκπροσώπησαν το ΠΑΣΟΚ στις πόλεις δεν δούλεψαν για να πείσουν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να διορθωθούμε από τα λάθη μας να διορθώσουμε. Και να... Γιατί ο κόσμος όταν σε δει ότι ναι, κάναμε λάθη. Είμαστε οι πρώτοι που φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και το μόνο κόμμα που προσέφερε στην ελληνική κοινωνία. Τι προσέφεραν τα άλλα κόμματα? Πέρασε πάντως και δύσκολα χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Πέρασε και πέτρινα χρόνια. Πέρασε και πέτρινα χρόνια και έπρεπε να τιμωρηθεί. Έπρεπε, γιατί έκανε λάθη και έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά δεν τα έκανε ούτε ο κόσμος, ούτε οι περισσότεροι πολιτικοί στο ΠΑΣΟΚ. Το έκαναν ορισμένα άτομα. Αισθάνεστε ΠΑΣΟΚΖΙΣ, αυτό που λέγαμε παλιά? Ναι, αισθάνομαι ΠΑΣΟΚΖΙΣ του παραδεισιακού ΠΑΣΟΚ, του Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ. Και... Μοιάζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρεϊκού? Αυτό πάμε να φτιάξουμε. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει και ο αρχηγός μας τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πραγματικά πάνω σε αυτά τα μέτρα θα χτίσουμε το καινούργιο ΠΑΣΟΚ που θα το κάνουμε και καλύτερο ακόμα, πιστεύω. Mm-hmm. Τι αισθάνεσαι ότι είναι το ατού του Ανδρουλάκη που εμείς μπορούμε να το ξέρουμε, που εσείς ζείτε έτσι μέσα, από μέσα το κόμμα? Κοίταξε, πρώτον είναι γνώστης της ευρωπαϊκής πολιτικής mm-hmm. και της κουλτούρας. Λοιπόν, τα πάντα τώρα παίζονται στην Ευρώπη. Όλα τα παιχνίδια, επομένως γνωρίζοντας καλά την ευρωπαϊκή πολιτική, μπορεί να μας εξασφαλίσει πολλά πράγματα μέσα από την Ευρώπη. Αυτό. Αλλά είναι και δημοκρατικός άνθρωπος, είναι από ένα νησί που πραγματικά αξίζει να παραδεχτούμε ότι έχει διδάξει δημοκρατία η Κρήτη, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τον καταλάβει. Βλέπεις ότι λίγο λίγο ανεβαίνει συνέχεια. Στην αρχή μας το έλεγαν και εμάς ότι ναι μεν, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν φαίνεται τόσο. Αλλά όσο πέραν ο καιρός αναδεικνύεται, να πούμε, και έχει πολλά χαρίσματα τα οποία θα τα αναδείξει με τον καιρό και μέσα από τη Βουλή, γιατί δεν ήταν στη Βουλή για να τα αναδείξει. Θα συνεχίσετε να είστε γιατρός στο νησί σας? Βεβαίως θα είμαι, γιατί η προσφορά ιατρική είναι κάτι παραπάνω από την πολιτική, πιστεύω. Έχετε να μας διηγηθείτε κάποια ωραία ιστορία από από τη Μυτιλίνη, κάτι που σας συνέβη τα χρόνια που ήσασταν μάχημος γιατρός? Κοιτάξτε, πάντα όλες οι περιπτώσεις της ιατρικής μου αυτής είναι να τις διηγείται κανείς. Μπορείς ακόμα και έναν που τον βλέπεις και είναι πεθαμένος να τον αναστήσεις σε μια δύσκολη, προσπαθώντας από πάνω του. Έχω τέτοιες περιπτώσεις, έχω ελάχιστη μεν, αλλά έχω και πεθαμένον τον έχω αναστήσει. Σου λέω σε τέτοιο... Πώς να μην σας ψηφίσουν στην Μυτιλίνη, κύριε Παρασκευαίδη? Νομίζω ότι θα σας ψηφίσουν όλοι, αν γίνεται τέτοια πράγματα. Με ψήφισαν και όπου κατέβηκα με υπερψήφισαν. Ήμουν σίγουρα διόχοντα. Αυτός που επαναφέρατε ήταν μια σίγουρη ψήφος. Κοίταξε, εντάξει. Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και στην ιατρική, αλλά και στην πολιτική. Και στην πολιτική οικονομία. Αλλά είμαι αυτοδημιούργητος. Είμαι από φτωχή οικογένεια κι εγώ. Μεγάλωσα δουλεύοντας από παιδί. Για να σπουδάσω, θα σας πω τώρα γιατί έχουν περάσει, πήγα εθελοντής στην Κύπρο για να αποκρούσουμε την τουρκική εισβολή. Και εκεί πέρα κοιμόμουν 3 μήνες μέρα σε ένα χαράκωμα, περιμένοντας την τουρκική. Παρέδωσε τότε ο Μακάριος κάτι όπλα που είχε φέρει από την Τσεχοσλοβακία, τα παρέδωσε και απεσοβήθη η τουρκική εισβολή. Και μετά φύγαμε εμείς και μόλις φύγαμε μπήκε ο Τούρκος. Όταν φύγαμε εμείς από αυτή. Λοιπόν, τα λεφτά που μάζεψε επί 9 μήνες κοιμόμουνος μέσα στα χαρακώματα και μπροστά στην πρώτη γραμμή, με αυτά σπούδασα. Κατάλαβες, και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Και μετά κατέβηκα και επειδή ακριβώς πέρασα τη φτώχεια και την αυτή, συναισθανόμουν τον συνάνθρωπό μου και δούλεψα πάνω σε αυτή τη βάση, βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση του αρρώστου και τον άρρωστο στη θέση του γιατρού. Και εκεί πάνω σε αυτή τη βάση δούλεψα και πέτυχα την αγάπη του κόσμου, την οποία
με ανέδειξε, με έδωσε λεφτά, έκανα σπίτια, σπούδασα τα παιδιά μου, έφτασα σε μια ηλικία που πρέπει να ανταποδώσω κάτι στον κόσμο. Και αυτό κάνω σήμερα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όσο μπορέσω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παρασκευαίδη, που μοιραστήκατε και την πολιτική σας ιστορία και την προσωπική σας ιστορία μαζί μας. Ευχαριστώ. Πρωτάκι στη Βουλή. Πασόκ. Πιστεύω να μπορέσω να βοηθήσω τον τόπο μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτή λοιπόν ήταν η πιο ανθρώπινη πλευρά της πολιτικής. Από έναν άνθρωπο που δεν έχει πορωθεί ακόμα πολιτικά, που είναι καινούριος, φρέσκος και ενθουσιώδης. Αυτό ήταν το καλύτερο αργά για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.